προτιμάτε τον κύριο Αβραμόπουλο ή τον κύριο Πάγκαλο? Τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί? Με αντιπροσωπεύει περισσότερο. Οπωσδήποτε Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλος βέβαια. Μήπως επειδή είναι και πιο λίγο και πιο ωραίος και πιο φίλος. Το Αβραμόπουλο. Ναι, ναι, Πάγκαλος, Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος με τη στάση του έχασε τις εκλογές. Ο Αβραμόπουλος είναι το μέλλον. Γιατί δεν με ρωτάτε γι' αυτό εδώ που πέφτει ο κόσμος και σκοντάφτει? Ναι. Δες πεζοδρόμιο, γιατί πάμε εμείς οι μεγάλοι ή αποπέσιμο ή αποχέσιμο, όπως λένε. Πάγκαλος. Πάγκαλος. Ούτε Πάγκαλο, ούτε Αβραμόπουλο. Κάπα, κάπα, έψιλο. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος και χίλιες φορές. Πάγκαλος ή Αβραμόπουλος? Κανένας. Το τσιγαράκι που καπνίζετε μετά κάτω θα το πετάξουμε ή? Α, τώρα το πέταξε. Το πέταξε. Να το πετάξε. Σας έπιασα, σας έπιασα. Αβραμόπουλος, 100%. Γιατί, επειδή είναι και πιο ωραίος άντρας. Σοβαρός, όχι Χρυσή μου, δεν κοιτάμε μόνο εξωτερικές εμφανίσεις. Κοιτάω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αξιόλογος και άνθρωπος με προοπτική. Θέλετε να του ζητήσετε κάτι? Εγώ προσωπικά μια Αθήνα καθαρή, το εκτιμώ ήδη. Καλό απόγευμα Αθηναίοι και Αθηναίες, και σας προσκαλώ μαζί μου να απολαύσετε ένα καφεδάκι μαζί με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο κύριος Αβραμόπουλος λοιπόν, παρέα μας σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Και εσείς καλώς ήρθατε στο Δημαρχείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, σαν είναι εξαίρετο χώρο. Κύριε Αβραμόπουλε, αυτά τα μέτρα για την καθαριότητα, για να αρχίσω αμέσως από αυτό που συζητήθηκε και θα ξανασυζητηθεί. Τα πήρατε αυτά τα μέτρα γιατί είχατε πια δει ότι η Αθήνα είναι μια πάρα πολύ βρώμικη πόλη ή επειδή πιστεύετε ότι έχει πάρα πολύ βρώμικους ανθρώπους? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πακέτο των μέτρων, των τελευταίων που ανακοινώθηκαν και που θέλουν να επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν σέβονται το περιβάλλον και τους διπλανούς τους, δηλαδή το ίδιο τους το σπίτι με τα λόγια, αποτελούν μέρος της πολιτικής μας για την καθαριότητα που ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας ημέρες που αναλάβαμε. Από τότε που αναλάβαμε, μας, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και είχαμε τότε προειδοποιήσει ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής προετοιμασίας θα οδηγούμεθα και στην επιβολή των προστήμων. Δεν είναι από μόνο τα πρόστιμα που θα λύσουν το πρόβλημα της Αθήνας. Είναι σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει εξυγχρονισμό του τομέα της καθαριότητας σε εξοπλισμό αλλά και σε εσωτερικά προγράμματα λειτουργίας, έτσι ώστε η καθαριότητα της πόλης να μην είναι το επίτευγμα, η περηφάνεια κάθε δημάρχου, αλλά η λειτουργία ρουτίνας του ίδιου του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Την προσωπική σας εκτίμηση θέλω τώρα, όχι μόνο ως δημάρχου, αλλά και ως ανθρώπου. Τι είχαμε εμείς οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, που μας έκανε να βιάζουμε το τασάκι έξω από το αυτοκίνητο στον δρόμο, ενώ όταν οι κυρίες, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, και ας παραξηγηθούν μερικοί που ίσως παρακολουθούν την εκπομπή και νομίζω ότι θα είναι πολλοί, όταν πηγαίναν στο εξωτερικό και γυρίζανε, λέγανε πω, 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 τι καθαροί άνθρωποι στη Γερμανία, δεν πετάνε τη γόπα τους κάτω. Περηφανευόντουσαν γι' αυτό που είδαν, αλλά δεν το κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το είπατε μέσα από τον τρόπο που διατυπώσατε την ερώτησή σας. Ο Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, και ο Αθηναίος ειδικότερα, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κάλεσμα για να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια σαν και αυτή, από τη στιγμή που τα πρώτα δείγματα για μια σωστή και αποτελεσματική λειτουργία θα του την δώσει το ίδιο το σύστημα. Που σημαίνει ότι καθ' όλο το χρονικό διάστημα αυτών των 6 μηνών, εμείς προσπαθήσαμε να περάσουμε ένα μήνυμα στους Αθηναίους ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ότι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την όψη και τη φυσιογνωμία της πόλης προς το καλύτερο. Με απότερο σκοπό βέβαια να κάνουμε την πόλη μας καταρχήν πιο καθαρή, στη συνέχεια πιο λειτουργική, πιο σύγχρονη και πιο περήφανη. Αυτό το τελευταίο έχει άμεση σχέση με τη συνείδηση του Αθηναίου πολίτη, που πρέπει να σημειώσουμε, εκεί στοχεύουμε με βάση την πολιτική μας. Να πείσουμε τον Αθηναίο ότι αξίζει να συμμετέχει στην προσπάθεια για την οποία σας μίλησα πριν. Να, για αυτούς τους Αθηναίους που μιλάτε και για τις Αθηναίες που στοχεύετε εσείς για να κάνουν την πόλη καθαρή, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δημοτικότητας. Οι τελευταίες μετρήσεις σας φέρουν πρώτο. Και ήδη η συνέντευξή σας στο ΜΕΝ και ο τίτλος του περιοδικού ήταν ότι ίσως μιλάμε για τον μελλοντικό πρωθυπουργό. Όταν αναφερόμαστε στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι στόχοι σας, κύριε Αβραμόπουλε, θα μείνουν στο Δήμο ή θα πάτε κι αλλού, εκεί που σας πάει η κοινή γνώμη ίσως? Οι στόχοι κάθε πολιτικού δεν προκαθορίζονται με βάση την όποια δική του άποψη ή φιλοδοξία. Το έχω πει και με την ευκαιρία της κουβέντας μας το επαναλαμβάνω.
οι στόχοι προσδιορίζονται από την αποστολή που τους έχει αναθέσει η κοινή γνώμη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αποστολή που έχω αναλάβει και απέναντι στην οποία θα κάνω την δυνατόν για να απορριφθώ στην πράξη αποτελεσματικός και χρήσιμος, είναι να είμαι ένας αποδοτικός και αποτελεσματικός δήμαρχος Αθηναίων. Τα υπόλοιπα τώρα που συνοδεύουν το ερώτημά σας. Είναι αλήθεια ότι πολλοί μιλούν για όλα αυτά. Δεν έχω όμως μιλήσει εγώ και δεν πρόκειται να το κάνω, διότι ακριβώς η σχέση μου με τις φιλοδοξίες μου καθορίζεται από μια σχέση μέτρου, η οποία προήλθε μέσα από την εμπειρία της ίδιας της ζωής. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα να κινηθούν από μόνα τους, να αναπτύξουν τη δική τους δυναμική, να εκφραστούν από τη δική τους λογική και ας φτάσουμε όταν οι καιροί θελήσουν μέχρι εκεί που μας αναλογεί και που μας αξίζει. Στο μεσοδιάστημα όμως πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη ότι αυτό που μας ανέθεσαν έφερε αποτέλεσμα και δεν διαψεύσαμε αυτούς που μας ψήφισαν. Μάλιστα. Κύριε Αβραμόπουλε, είχε σχολιαστεί πριν να επιλεχθεί από την κοινή γνώμη ο Δήμαρχος της Αθήνας η κόντρα με τον κύριο Πάγκαλο. Η σχέση σας πια είναι όχι απλώς φιλική, διότι αν εγώ και άλλοι πολίτες και άλλοι τηλεθεατές έχουν εισπράξει αυτό που έχει βγει από τις κοινές συνεντεύξεις που έχετε δώσει, είναι μόνο όχι μιας πολύ καλής συνεργασίας, αλλά και μιας πολύ καλής φιλίας που υπάρχει με τον κύριο Πάγκαλο, ή δεν είναι έτσι? Καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον κύριο Πάγκαλο δεν γνωριζόμουν πριν από τις εκλογές. Η πρώτη μας επαφή ήλθε μέσα από την προεκλογική περίοδο με ό,τι την συνόδευσε και για την οποία περίοδο δεν θα ήθελα να μιλήσω, δεδομένου ότι, όπως ίσως έχετε διαπιστώσει, παραμένω συνεπής σε εκείνες τις βασικές αρχές που με διέκριναν και πριν, αλλά και μετά τις εκλογές. Βεβαίως, όμως, ο κύριος Πάγκαλος σας είχε προκαλέσει εντονότατα εκείνη την περίοδο και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επιτρέποντάς μου μια παρένθεση. Ως άνθρωπος, έχετε περάσει ένα άψογο στυλ και εξωτερικό και προσέχετε την εμφάνισή σας, αλλά και ως πολιτικού λόγου τέτοιο που έκανε πολλούς να αναρωτιόνται. Δεν εκνευρίζεται ποτέ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Δεν ξεσπάει? Δεν φτάνει να βάλει τις φωνές? Είναι έτσι σαν άνθρωπος? Είναι δήθεν θέλετε έτσι? Θέλετε να σας πω κάτι? Εκνευρίζομαι, ξεσπάω. Όσοι με περιβάλλουν το γνωρίζουν, αλλά για ασήμαντα πράγματα. Για ασήμαντα. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει πάντοτε η δική ασφαλεία που μας επιτρέπει να βγάζουμε και την οργή μας και την αγανάκτησή μας και οτιδήποτε έχει άμεση σχέση με συναισθηματικές εσωτερικές εκρήξεις. Αλλά ένας που φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο εκπροσώπου της κοινωνίας σε μικρό ή σε μεγάλο επίπεδο, αυτό δεν έχει σημασία, θα πρέπει να μάθει να τυθασεύει τον εαυτό του την ώρα που διαχειρίζεται τις μεγάλες υποθέσεις. Και κατά τη γνώμη μου, η προεκλογική περίοδος, επειδή ακριβώς έκρινε σε ένα μεγάλο βαθμό το μέλλον αυτής της πόλης, όπου μου αναλογούσε ή τουλάχιστον φιλοδοξούσα να διεκδικήσω μια θέση που να μου αναλογεί, εκεί όφειλα να μείνω συνεπής με αυτήν την αρχή. Διότι, αν και μην γελιόμαστε. Πείτε μου κάτι, κάποια στιγμή φτάσατε στο σημείο να φύγετε από κάποια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί θυχθήκατε από κάτι που, όταν είχατε αντιμέτωπο τον κύριο Πάγκαλο? Ανθρώπινα, ναι. Βεβαίως και είχα φτάσει. Υπήρξαν περιπτώσεις, όπως και τις τιμούνται όσοι μας παρακολουθούν τώρα, όπου είχα φτάσει σε οριακή σχέση με την αντοχή μου. Αλλά εκείνη την ώρα είναι ακριβώς που κρινόμαστε όσοι εκπροσωπούμε την ίδια την κοινωνία. Θα πρέπει με την αντίδρασή μας, με τη σοφροσύνη που θα δείξουμε, με το μέτρο που θα φανεί ότι καθορίζει τη συμπεριφορά μας, να περάσουμε τα όποια συναισθήματά μας στον κόσμο. Ο οποίος έχει την τελευταία λέξη να πει. Βεβαίως. Ο κόσμος είναι αυτός που τους πολιτικούς θα τους κρίνει, θα τους τιμωρήσει, θα τους επιβραβεύσει. Ο κόσμος αυτός θα τους στείλει στο σπίτι τους ή θα τους αναγάγει στα όποια είπα τα αξιώματα. Και το λέω αυτό, διότι εδώ είναι που διαπράττουν πολλοί το εξής σφάλμα. Κρίνονται μεταξύ τους. Εγώ είπα προεκλογικά και επιμένω σε αυτή την άποψη. Είναι πολιτικό ότι κρίνονται μεταξύ τους. Κρίνονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Και είχα πει προεκλογικά και το επαναλαμβάνω και τώρα και θα με καθορίσει καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, όσο και αν διαρκέσει αυτή, γιατί αύριο το πρωί μπορεί να μου πούνε οι Αθηναίοι, οι συμπατριώτες μου, ξέρετε κύριε Αβραμόπουλε, εδώ τελείωσε η χρησιμότητά της. Ετοιμαστείτε να πάτε σπίτι. Αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές που. Όχι, αναφέρομαι γενικά. Γενικά θα πρέπει να ξέρουμε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω την άποψή μου, ότι εμείς κρινόμαστε όλοι διαρκώς και καθημερινά από την κοινή γνώμη. Η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο. Η κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή ψηφίζει Δημήτρη Αβραμόπουλο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή, ναι. Και θα προσπαθήσω κι εγώ, μην γελιόμαστε, να διατηρήσω αυτή τη σχέση, πάντοτε όμως άμεσα συνδεδεμένη με μια πρακτική χρησιμότητα. Διότι εκεί είναι που αντανακλάται η επιτυχία σου με βάση τους ρόλους που σου έχουν αναθέσει. Μάλιστα. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν και έχει σημασία. Ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να κρυθούν μεταξύ τους. Διότι υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο. Γι' αυτό το λόγο, εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι να
καθορίσουν τη σχέση τους μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, mm-hmm. προτάσεων, ακόμα και αν η σύγκρουση επέλθει να είναι επί επίπεδου αρχών και όχι επί προσωπικού επίπεδου. Δείτε τι γίνεται στη Βουλή, δείτε τι γίνεται αλλού, πώς η σύγκρουση για ένα θέμα το οποίο εκ των παραμάτων μπορεί να έχει δύο διαφορετικές απόψεις οδηγεί σε προσωπικές αντεγκλήσεις. Ναι, θα πάμε στη Βουλή. Και αυτό τώρα, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, εκείνο που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν αφορά τον κύριο Πάγκαλο, γιατί δεν απήντησε πριν. Ναι. Θέλετε να πάμε στη Βουλή και να μου κρατήσετε την απάντησή σας για τον κύριο Πάγκαλο, να δούμε έναν φοβερό καυγά από τους συνηθισμένους καυγάδες που γίνονται μέσα στο Κοινοβούλιο και να επανέλθουμε. Πολύ ωραία, λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βουλή. Ωραία. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Σκυλάκο. Κάτσε κάτω εκεί πέρα. Θορυβοποιέ. Σας παρακαλώ. Που το βρήκατε γραμμένο. Κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ. Μην δημιουργείτε προσωπικό θέμα εσείς. Μην δημιουργείτε προσωπικό θέμα. Κύριε Γιαννόπουλε, συνεχίστε επί του προσωπικού σας. Έχετε τον χρόνο. Σας παρακαλώ, κύριε Σκυλάκο. Σας παρακαλώ, κύριε Γιαννόπουλε, τη λέξη θορυβοποιός, παρακαλώ να την διαγράψετε. Κύριε Πρόεδρε, ποιο δικαίωμα ο κύριος Σκυλάκος με διέκοψε. Με ποιο δικαίωμα, και δεν προστατεύσατε την ασθενεία του λόγου. Εσείς έπρεπε το καθιστικά του. Να μην αναγκαστώ εγώ να τον χαρακτήσω όπως το αξίζει. Έτσι. Εντάξει, να τα κάνετε αυτά, παρακαλώ, κύριε Γιαννόπουλε, πείτε σας παρακαλώ. Πρόεδρε, τελειώνω. Συνεπώς, είναι κατάσταση αυτή. Εθίγησα. Βριζόμαστε, προφυλακιζόμαστε, συκοφαντούμεθα και από εκεί και ύστερα ζητάνε και το λόγο και δεν αφήνουν να αναπτύξουμε τις απόψεις μας. Αυτό είναι δημοκρατία εδώ μέσα. Είναι φασισμός. Να αφήσετε να μιλήσω και μετά να πάτε το λόγο. Με ποιο δικαίωμα διακόπτετε. Δεν τηρείτε ούτε τους κανόνες. Τους κανόνες της διοντολογίας. Της ελευθερίας του λόγου. Για φορά και έναν καιρό. Είστε φασιστής, κύριε. Είστε φασιστής. Κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ να πάρετε πίσω τη λέξη αυτή. Μα σας παρακαλώ, κύριε Γιαννόπουλε, να πάρετε τη λέξη πίσω αυτή. Κύριε Γιαννόπουλε, το Προεδρείο παρακαλεί να πάρετε τη λέξη αυτή πίσω. Δεν έχετε το λόγο και σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος ομιλητής και έχουμε μία πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία από τους βουλευτάς. Κύριε Γαλεριανό, κύριε Χωμαπρά, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, να τελειώσω. Κύριε Σιούβα, διακόπτουμε για 10 λεπτά. Και στη Βουλή, αλλά και αλλού, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους πολιτικούς να αλληλοσπαράσσονται επί προσωπικού. Και στα δελτία ειδήσεων, έτσι, μέσα στα παράθυρα, ξέρετε. Νομίζω βλέπετε τηλεόραση, κύριε Αβραμόπουλε. Τον τελευταίο καιρό όχι πολύ, αλλά παλιότερα έβλεπα και εν πάση περιπτώσει οι ειδήσεις φροντίζουν να εστιάζουν σε τέτοιου είδους περιστατικά. Σε κόντρες. Κόντρες. Λοιπόν, αυτό όλο βοηθάει, αυτό όλο που γίνεται, βοηθάει τον κόσμο. Και να πάρουμε και τα τελευταία γεγονότα, τα γνωρίζετε, δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε μετά από τις φωτογραφίες, μετά από αυτά που δείχνει τηλεόραση, έχουμε φτάσει πάτο σαν άνθρωποι και ως πολιτικοί, με όμικρον γιώτα ή με ήττα, και οι πολιτικοί. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα παρακμής. Καταρχήν, απαντώ στο βασικό ερώτημα, δεν βοηθούν τον κόσμο και θα σας πω γιατί δεν βοηθούν. Πάρτε το από ηθικής και ψυχολογικής πλευράς. Τα ήθη μιας κοινωνίας εισάγονται, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε από την ηγεσία της, την όποια ηγεσία της, την πολιτική, την κοινωνική, την πνευματική. Εάν λοιπόν εκεί εκδηλώνεται μια αντιπαράθεση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα οποία μιλήσαμε πριν, τότε μοιραία αυτό διεπερνάει όλον τον κοινωνικό και πολιτικό μας ιστό και έρχεται στον κόσμο. Γι' αυτό φτάσαμε σε μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη, δεν θα την χαρακτηρίσω απλώς απαράδεκτη, να έχουμε χωρίσει τον ελληνικό λαό σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ανάλογα με το χρώμα του ή την κομματική του τοποθέτηση.
Ο κομματισμός, ο κομματισμός ήταν το εργαλείο μέσα από το οποίο η όποια αντιπαράθεση στην κορυφή μετεξελισσόταν σε ένα είδος πολιτικής διαφοράς για να φτάσει στο κύτταρο της ίδιας κοινωνίας. Και αυτό αποδυνάμωνε τη συνοχή της ίδιας μας κοινωνίας, του ιδίου μας του έθνους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία, διότι ακριβώς την εκθέτει στην δύναμη που μπορεί να εμπεριέχει και απειλητικά στοιχεία κάποιας άλλης καταστάσεως, η οποία ενδεχομένως θα επωφελείται από αυτό.